Τουρκία στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή είχε την ευκαιρία με τα εγγένεια τη Διεθνού Εκθέσεω Θεσσαλονίκη να απευθυνθεί δημοσία προ τον ελληνικό λαό. Ο Πρωθυπουργό απευθύνθηκε προ τον ελληνικό λαό μιλώντα από τον εξώστη του ξενοδοχείου Μακεδονία Παλά τη Θεσσαλονίκη. Στο λόγο του, ο κ. Καραμανλή διαδήλωσε την άρνηση τη Ελλάδο να υποκύψει σε τετελεσμένα γεγονότα στην Κύπρο και προειδοποίησε την Τουρκία ότι δεν θα μπορέσει να διατηρήσει όσα με τη βία και τον βόλο απέσπασαν. Εξέφρασε την οδυνηρή απογοήτευση τη Ελλάδο από τον ΝΑΤΟ και είπε ότι η απόφαση να αποσυρθεί η χώρα από την στρατιωτική συμμαχία είναι οριστική και αμετάκλητη, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η Ελλάς διακόπτει τους πολιτικούς και ψυχικούς της δεσμούς με την Ευρώπη, στην οποία ανήκει και επιθυμεί να ανήκει. Εβεβαίωσε την πρόθεση της κυβερνήσεως για ταχεία προσφυγή στη λαϊκή ετοιμιγωρία, ενώ στους χαρακτηρισμούς του για το καθεστώς της επταετίας, ο κ. Καραμανλής μίλησε για αμαρτωλό παρελθόν, για μια σκοτεινή επταετία που επεσόρευσε άπειρα δεινά στον τόπο, για εκείνους που μέχρι χθες ασκούσαν παρανόμως την εξουσία και οι οποίοι με την μορία τους είχαν πριν από ένα περίπου μήνα φέρει τη χώρα στα πρόθυρα μιας εθνικής καταστροφής. Αναφέρθηκε επίσης ο κύριος Πρωθυπουργός στα όσα η κυβέρνηση έφραξε στο σύντομο χρονικό διάστημα που διαχειρίζεται την εξουσία προς την κατεύθυνση της εθνικής και δημοκρατικής ανασυντάξεως της χώρας και επανέλαβε ότι μόλις παρέλθει η οξία φάση του Κυπριακού, η κυβέρνηση θα επιτακίνει την διαδικασία για την θεμελίωση μιας πραγματικής και προοδευτικής δημοκρατίας στα πλαίσια της οποίας όλοι οι Έλληνες θα έχουν τη θέση του. Ιστορική ημέρα, η 8η Δεκεμβρίου 1974, κατά την οποία ο ελληνικός...